Γεια σας φίλοι μου και πάλι. Σήμερα θα κάνουμε μία σοκολατόπιτα, η οποία είναι εύκολη και δεν βάζουμε καθόλου κουβερτούρα. Θα βάλουμε ένα βιτάμ το οποίο το λιώνουμε, μαζί με ένα ποτήρι χλιαρό νερό, ένα φλιτζάνι ή ποτήρι κακάο, 3,5 φλιτζάνια ζάχαρη και θα τα βάλουμε όλα μέσα αφού λιώσει το βούτυρο για να γίνει ένα μείγμα. Από αυτό το μείγμα θα χωρίσουμε ένα φλιτζάνι και θα τα αφήσουμε στην άκρη για να το ρίξουμε στο τέλος πάνω από την πίτα. Αφού γίνει το μείγμα αυτό και τα ρίξουμε όλα αυτά μέσα και χωρίσουμε και το φλιτζάνι, θα πάρουμε μία κούπα και θα χτυπήσουμε 4 αυγά. Θα χτυπήσουμε 4 αυγά. Μισή κούπα αλεύρι. Θα βάλουμε ένα μπέικινγκ και δύο βανίλιες και θα χτυπήσουμε το μείγμα το οποίο το κάνουμε στην κατσαρόλα. Λιώνουμε το λιώνι. Ρίχνουμε ένα ποτήρι χλιαρό νερό. Ρίχνουμε 2,5 φλιτζάνι ζάχαρη. Ανακατεύουμε. Και στο τέλος ρίχνουμε το κακάο. Θα γίνει μία κρέμα. Από αυτή την κρέμα θα χωρίσουμε ένα φλιτζάνι το οποίο θα το ρίξουμε αφού ψήσουμε την σοκολατόπιτα και κρυώσει λίγο. Θα ρίξουμε ένα φλιτζάνι από αυτή την κρέμα από πάνω για να γίνει κρούστα. Αφήνουμε την κρέμα 5 λεπτά να ψηθεί και να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Λοιπόν, το μείγμα μας είναι έτοιμο. Το ανακατεύουμε γύρω στα 5 λεπτά. Είπαμε βάλαμε ένα βιτάμ έλειωσε, βάλαμε μία φλιτζάνα χλιαρό νερό, 2,5 φλιτζάνες ζάχαρη και ένα φλιτζάνι κακάο. Λοιπόν, τώρα, από εδώ θα πάρουμε μία κούπα από το μείγμα. Τώρα, χτυπήσαμε τα αυγά, το αλεύρι, τις βανίλιες και το μπέικινγκ. Τα χτυπήσαμε όλα αυτά. Θα βάλουμε τώρα την κρέμα, την υπόλοιπη, αφού χωρίσαμε ένα φλιτζάνι. Ξαναχτυπάμε. Δεν χρειάζεται και πολύ χτύπημα. Τώρα το μείγμα μας το βάζουμε μέσα σε ένα βουτυρωμένο ταψί, το οποίο έβαλα και πολύ ελάχιστο αλεύρι για να μην κολλήσει, και ψήνουμε τη σοκολατόπιτα σε προθερμασμένο 1/4-10 λεπτά φούρνο, όπως το κέικ, 150-160 εκεί γύρω. Αφού ψηθεί, το αφήνουμε το κέικ, σοκολατόπιτα τέλος πάντων, να κρυώσει λίγο, κανένα μισάωρο, και μετά ρίχνουμε από πάνω την κρέμα σοκολάτα, τη ρευστή, αφού ψηθεί, ρίχνουμε την κρέμα και τη βάζουμε στο ψυγείο. Σοκολατόπιτα μέχρι η κρέμα αυτή να παγώσει και μετά τρώγεται. Αυτή είναι η διαδικασία. Γύρω στις 2 ώρες παγώνει η κρέμα από πάνω, γίνεται σαν κρούστα και κόβουμε κομμάτια και το σερβίρουμε. Η σοκολατόπιτα μας είναι έτοιμη. Σερβίρουμε. Σε λιγότερο από μισή ώρα έχει παγώσει. Να τη λοιπόν. Χωρίς κουβερτούρα. Και έτοιμη να την απολαύσετε.